χάσεις, ούτε να το φανταστείς τι θα πάθεις. Θα πεθάνεις. Εγώ είμαι αναδικατάστατη. Αγοράκι μου, στο τέλος θα το δεις. Κοριτσάκι σαν και εμένα δεν θα βρεις. Να σου κάνει άνω κάτω τη ζωή. Και εσύ να θέλεις πιο πολύ. Αγοράκι μου, στο τέλος θα το δεις. Κοριτσάκι σαν και εμένα δεν θα βρεις. Να σου κάνει άνω κάτω τη ζωή. Και εσύ να θέλεις πιο πολύ. Ψάχνεις έξοδο να βρεις. Μα στην αγκαλιά μου πάλι μέσα θα βρεθείς. Γι' αυτό μείνε. Εγώ είμαι και θα μείνω στη ζωή σου το κλειδί. Αγοράκι μου, στο τέλος θα το δεις. Κοριτσάκι σαν για μένα δεν θα βρεις. Να σου κάνει άνω κάτω τη ζωή. Και εσύ να θέλεις πιο πολύ. Αγοράκι μου, στο τέλος θα το δεις. Κοριτσάκι σαν για μένα δεν θα βρεις. Να σου κάνει άνω κάτω τη ζωή. Και εσύ να θέλεις πιο πολύ. Σε έναν μιλάω, γκέι, σε σένα π' αγαπάω. Γκέι, κανένα όλοι μη γυρίσεις. Όπου να είναι αρχίζουν οι ειδήσεις, γκέι. Να δούμε ποια είδηση θα βάλουμε πρώτη. Να σου πω. Να βάλουμε αυτή για τους σταθμούς. Άκουσον, άκουσον. Να κλείσουν 35 ραδιοφωνικούς σταθμούς εν μία νυχτή. Ε, ναι, μωρή, το λέει και η λέξη. Μία νυχτή. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Όπου να είναι, θα βάλουν χέρι και σε εμάς. Και δεν χαίρεσαι. Δεν κατάλαβες πολύ, ξέρε. Ενώ θα κλείσουν και εμάς. Θα κλείσουν και εμάς. Ας γελάσω. Τι λες, μωρή. Εμάς, αγάπη μου, ήταν να μην μας ανοίξουν. Τέλος πάντων. Πολύ, ξέρε. Τώρα το συνειδητοποίησα. Καλά, δεν πήγες για ρεπορτάζ στον πύργο. Ού, τώρα πάει ο πύργος. Πάει ο πύργος. Ναι, τον έφαγε το αλογάκι. Έτοιμοι, πάμε. 54.321. Πάλι αγράμματι, έχει βάρδια. Ένα-ένα χαρά μου, να προλάβουμε να ετοιμαστούμε. Καλά. Σε 5, 4, 3, 2, 1, κανένα. Πάμε, κορίτσια. Φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων από το Gay TV. Λάλο. Λάλο. Μωριάσε τα μούτρα και πες την πρώτη είδηση. Καλά.
Αίσιο τέλος είχε επαγωγή του μικρού Κύπριου Δημοσθένη Δημοσθένους. Εντάξει, φτάνει. Η ελληνική αστυνομία, με μια άριστα οργανωμένη επιχείρηση, κατάφερε να συλλάβει τον απαγωγέα την ώρα που έπαιρνε τα λίτρα. Το περιστατικό συνέβη μια ώρα πριν περίπου στην πλατεία Κύπρου, όπου εκεί βρίσκεται ο Κύπριος ανταποκριτής μας, Πιστογλέντης Πιστογλέντους. Πιστογλέντη! Σ' ακούμε, χαρά μου. Την καλημέρα μου στο Λόλον, την καλημέρα μου στον Πολύξερον. Λαλώ σας εδώ, από την Ηλιόπου στην, από την Ηλιόλου στην πλατεία Κύπρου. Στο παγκάκιν που βλέπετε πίσω μου, εσυντελέστην πριν από μια ώρα περίπου, η τελευταία πράξη της απαγωγής του μικρού Δημοσθένους, την οποία, όπως απεδείχθη, έκανε την άνθρωπος από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο οποίος εγνώριζε πολύ καλά ότι την περασμένη εβδομάδα ο πάπας του και η μάμα του είχαν καταφέρει να τσακώσουν απανωτά τον Λότον και τον Τζόκερν. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο μικρός Δημοσθένης είχε εξαφανιστεί εντελώς ξαφνικά από το σπιτικό του δύο μέρες πριν. Ώσπου ψες, ο πάπας του έλαβε ένα μήνυμα στο προσωπικό του φωνοκιβώτιο από το δράστη, ο οποίος του ζητούσε λίτρα. Μία ώρα μετά, ο πάπας του έλαβε κι άλλον μήνυμα στο προσωπικό του φωνοκιβώτιο από το δράστη, ο οποίος σε τούτη τη φορά του ζητούσε δίλητρα, δηλαδή το διπλάσιο ποσόν. Ο πάπας του, σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία, συμφώνησε να του δώσει τα λεφτά και έπιασε μαζί του ένα ραντεβού εδώ στην πλατεία Τσίπρου. Ο δράστης είχε ζητήσει όμως από τον πάπα του μικρού Δημοσθένους να αφήσει τα λεφτά σε αυτό εδώ το παγκάκι. Έτσι και έγινε. Αλλά εκείνη τη στιγμή επενέβη η ελληνική αστυνομία και με ένα πανέξυπνο σχέδιο κατάφερε να τσακώσει τον δράστη και να τον οδηγήσει στο τμήμα. Όπου εκεί έφαγε τις ξυλαρίτσες του. Να, 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 πάρε και τούτη, πάρε και εκείνη. Να, να, πάρ' τα μωρία λίτρα που ήθελες και λίτρα. Να δούμε όμως πώς έγινε ακριβώς η σύλληψη από την ελληνική αστυνομία στη βιντεοτενία που ακολουθεί. Thank you.
Είδαμε λοιπόν καρέν καρέν τη σύλληψη των απαγωγέων. Από την πλατεία Τσίπρου για το Gay TV, πιστογλέντης, πιστογλέντης. Φιλούδιαν Μπολάν. Μάλιστα. Λισό ξαδεπιά! Λοιπόν, θα το βγάλω. Μπουφ, ο, μπεμπα μπλομ, του κοίθε μπλομ. Ο, μπεμπα μπλομ, του κοίθε μπλομ, μπλιμ μπλομ, μπλιμ. Ωραία, εγώ θα την πω. Δαβολιάρα. Πολύ γλωσσοκοπάνε είναι αυτοί οι χοντροί. Λοιπόν, και μία είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα. Κινηματογραφικός οργασμός έχει πιάσει τους Έλληνες σκηνοθέτες, οι οποίοι γυρίζουν τις ταινίες η μία μετά την άλλη. Τη μία μετά την άλλη. Α, σε ξέρω εγώ τι λέω, η μία μετά την άλλη. Οι σκηνοθέτες εννοώ. Το Gay TV εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από δύο ταινίες που θα βγουν στις σκοτεινές αίθουσες. Τα πάμε εκεί. Μαζί. Την επόμενη εβδομάδα. Να τα δούμε. He's crazy about her daddy. Φυσάει και δεν κρυώνει. Μια ταινία με πολύ καψιμό. Το φυσάει και δεν κρυώνει από τη Δευτέρα στους σινεμάδες.
οι δυο μας πλακώσανε και γύφτη. Μια ταινία με πολύ πείδημα. Μάθανε ότι οι δυο μας πλακώσανε και γύφτη. Μάλιστα. Συγγνώμη, γλυκιά μου. Στο σημείο μας αυτό, άλλο ένα δελτίο ειδήσεων του Gay TV έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε εσάς που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας και καλά κάνατε για να μην βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Ακολουθεί ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τα ελουγκροειδή από το μεγάλο φυσιοδίφη Ζακ Ιβ Πουστό. Καλή σας νύχτα και τα χέρια έξω από τις κουβέρτες. Θα σας μαλώσω. I feel good. So good. Και στο σημείο αυτό, δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μπεμπέλα μου, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Αίσθημά μου, αίσθημά μου δυνατό. Μπεμπέλα μου, είσαι μέσα, αίσθημά μου δυνατό. Αίσθημά μου δυνατό, αν σε χάσω, μπεμπέλα μου θα χαθώ. Αίσθημά μου. Αίσθημά μου, μπιμπελό μου, δυνατό. Αίσθημά μου, μπιμπελό μου, αίσθημά μου, θα χαθώ.